2 Απριλίου. Παγκόσμια ημέρα αυτισμού. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι πραγματικά, αλλά ας μιλήσουμε για τον αυτισμό του φύσης ευκαιρίας, γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά βλέπουμε ότι ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, στην Αμερική πλέον και πολλοί ενήλικες μετά τα 20, 25, 30 έχουν χαρακτηριστεί ότι ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Και γενικά πάρα πολύ μεγάλος λόγος γίνεται για τον αυτισμό. Ο αυτισμός λοιπόν είναι η διαφορετική αντίληψη ενός ανθρώπου για το περιβάλλον, για τα ερεθίσματα που δέχεται και τις απαντήσεις που δίνει σε αυτά. Δεν είναι αρρώστια, δεν είναι ασθένεια, γι' αυτό και δεν θεραπεύεται. Δεν θεραπεύεται με την έννοια ότι δεν αλλάζει το DNA του ανθρώπου, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ότι ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Τι σημαίνει φάσμα? Φάσμα σημαίνει μια μεγάλη γκάμα, ένα μεγάλο πλήθος διαφορετικών αντιληπτικών προσαρμογών και συμπτωμάτων ενός ανθρώπου που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Άρα δεν είναι όλα τα άτομα ίδια, είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν μεγάλη δυσκολία στο να αντιμετωπίσουν τα ερεθίσματα που δέχονται, να τα προσαρμόσουν και να δώσουν τις κατάλληλες απαντήσεις στο περιβάλλον που βρίσκονται, αλλά υπάρχουν και άτομα τα οποία τα καταφέρνουν καλύτερα, απλά είναι διαφορετικός ο τρόπος που αντιλαμβάνονται αυτά τα ερεθίσματα όλα τα άτομα με αυτισμό. Άρα, στην ουσία τι πρέπει να κάνουμε? Να διαφοροποιήσουμε την απάντηση που δίνουν στα ερεθίσματα που δέχονται. Το κατανοείτε αυτό? Την απάντηση στα ερεθίσματα που δέχονται. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με το πώς αυτό το άτομο θα αλλάξει, είναι το πώς θα αλλάξει τον τρόπο που απαντάει στο ερέθισμα που δέχεται. Η πρώιμη και η έγκαιρη παρέμβαση λοιπόν είναι κομβικά σημεία στο να μπορέσει αυτό το άτομο να μετατρέψει αυτό τον τρόπο απάντησης σε λιγότερη απόκληση από αυτό που έχουμε οι υπόλοιποι που δεν έχουμε χαρακτηριστεί ως ότι ανήκουμε στο φάσμα του αυτισμού. Στην πραγματικότητα πειράζει που είναι κάποιος αυτιστικός? Όχι. Γιατί μπορεί να αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα διαφορετικά. Δεν μιλάμε για το καλύτερα ή χειρότερα, έτσι, μιλάμε για το διαφορετικά μόνο. Και οι απαντήσεις που δίνει να είναι για αυτόν μια χαρά. Άρα χρειάζεται να τον αλλάξουμε? Το ζητούμενο δεν είναι αν χρειάζεται, αλλά εάν τελικά αυτό το άτομο μπορεί να προσαρμοστεί στις συνθήκες που βιώνει. Εάν έχει δυσκολία σε αυτό, χρειάζεται λοιπόν η προσαρμογή. Του χρειάζεται του ίδιου για να μπορεί να ανήκει σε ένα περιβάλλον, γιατί όλοι μας ανήκουμε κάπου. Δεν είμαστε ποτέ μεμονωμένοι, δεν είμαστε σε ένα δάσος και κυκλοφορούμε μόνοι μας και δεν μας πειράζει. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να είμαστε κρίκοι σε μία αλυσίδα κοινωνικότητας, συμπεριφορικών προσαρμογών, είτε αυτό λέγεται σχολείο, είτε λέγεται εργασία, είτε λέγεται κάποιο άλλο περιβάλλον στο οποίο θέλει να ανήκει ένα άτομο. Άρα η έγκαιρη και πρώιμη παρέμβαση και έγκαιρη με την έννοια του ότι από τη 0 μέχρι τα 2 χρόνια ηλικίας ενός παιδιού το παιδάκι μπορεί και αφομοιώνει πολύ καλύτερα ό,τι του διδάσκουμε, έτσι. Σε σχέση με το κινητικό, σε σχέση με το αντιληπτικό, γιατί θα μου πείτε το κινητικό για ποιο λόγο? Ένα παιδί με αυτισμό μπορεί να μην έχει κινητικά προβλήματα. Προβλήματα κινητικά μπορεί να μην έχει, αλλά αποκλίσεις έχει. Γιατί ένα παιδί που μεγαλώνει με διαφορετικό τρόπο και δεν δέχεται πάρα πολύ εύκολα ερεθίσματα, δεν μπορεί να προσαρμοστεί και κινητικά σε αυτά τα ερεθίσματα. Είτε αυτά είναι απτικά, είτε είναι ιδιοδεκτικά, είτε είναι αιθουσαία, είτε είναι γευστικά. Άρα ένα παιδί το οποίο έχει τέτοιου είδους αποκλίσεις στην κατανόηση των ερεθισμάτων αυτών που δέχεται, σίγουρα αντιδρά και διαφορετικά από ό,τι πρεσβεύει η φυσιολογική ανάπτυξη.
Μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρές οι αποκλίσεις, ωστόσο υπάρχουν. Διαφοροποιούν λοιπόν την απάντηση ακόμα και στο κινητικό αποτέλεσμα που πρέπει να συμβεί για να έχουμε μια ολοκληρωμένη κινητική ανάπτυξη και άρα έχουμε αποκλίσεις και εκεί. Μπορεί να περπατάνε στις μύτες, μπορεί να αφήνουν τη μία πλευρά πίσω, μπορεί να έχουν λίγο έσω στροφές στα ισχύα. Θα μου πείτε και τι πειράζει, πολλά παιδάκια είναι έτσι. Σαφώς. Και αν συμφωνήσουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο διαφοροποιεί απλά ένα σώμα, it's okay. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η διαφοροποιημένη κινητική συμπεριφορά αλλάζει τον οπτικοκινητικό συντονισμό. Το πώς αντιλαμβάνεται λοιπόν το παιδί το περιβάλλον που υπάρχει γύρω του. Άρα, βελτιώνοντας το κινητικό, βελτιώνουμε όλη την αδρή κίνηση. Άρα, η λεπτή κίνηση που στα άτομα με αυτισμό έχει διαφοροποιηθεί, οργανώνεται πολύ καλύτερα γιατί η ιατρική κίνηση είναι η βάση, είναι η πυραμίδα στην οποία θα χτίσουμε όλη την λεπτή κινητικότητα, οπτικοκινητικό συντονισμό, αντιληπτικές συμπεριφορές, κοινωνική οργάνωση, όλα έχουν να κάνουν με την κίνηση. Άρα γι' αυτό ήθελα να μιλήσω σήμερα και να έχετε κατά νου ότι ο αυτισμός δεν είναι ασθένεια, παρόλα αυτά μπορεί να χρειάζεται να αλλάξει λίγο η οργάνωση και ο τρόπος που το παιδί αντιλαμβάνεται και απαντάει στα ερεθίσματα για να είναι περισσότερο μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον και να μην έχει περιθωριοποιηθεί σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα, γιατί το ίδιο δεν μπορεί να απαντήσει διαφορετικά στο ερέθισμα που δέχεται, αλλά χρειάζεται μία επανοργάνωση, μία μάθηση καινούριων συμπεριφορών, το οποίο θα το εντάξει πιο εύκολα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Ελπίζω να κάλυψα κάποιες από τις απορίες που ίσως έχει κάποιος για τον αυτισμό, σε σχέση με το κινητικό κομμάτι και σε σχέση με την αντιληπτική συμπεριφορά του παιδιού και επίσης, εάν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για τον αυτισμό, μια και είναι σήμερα η μέρα του, υπάρχει στο physiomedia.gr αρθρογραφία σε σχέση με τον αυτισμό και στο physio4u.gr, τα οποία είναι δύο πλατφόρμες που ουσιαστικά έχουν να κάνουν με φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση, αλλά όχι μόνο. Έχει άρθρα τα οποία μπορείτε να διαβάσετε σε σχέση με τα παιδιά και ίσως αποκλίσεις που μπορεί να συνοδεύουν ένα τέτοιο, μια οργάνωση κινητική, αντιληπτική, συμπεριφορική κλπ. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα, όταν θα έχω λοιπόν χρόνο για να ανεβάσω καινούργιο βίντεο. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα!